τη δημιουργία ενός μέγα εμβολιαστικού κέντρου στην πόλη της Πάτρας, μέσα από το οποίο θα επιταχυνθεί σε μεγάλο βαθμό η διαδικασία των εμβολιασμών κατά της COVID-19, εξετάζει η Αντιπεριφερεία Αχαΐας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους χώρους που εξετάζεται για να δημιουργηθεί το μέγα εμβολιαστικό κέντρο είναι αυτός που βρίσκεται κάτω από το Παμπελοποννησιακό. Οι υπόγειοι χώροι του Παμπελοποννησιακού Σταδίου εκτιμάται πως πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε εδώ να δημιουργηθεί ένα εμβολιαστικό κέντρο το οποίο θα μπορέσει να εξυπηρετήσει την ευρύτερη περιοχή. Μέχρι και τον Ιούνιο θα έχει εμβολιαστεί ένα πολύ σημαντικό μέρος του πληθυσμού μας, το οποίο, να ξέρετε, είναι η μοναδική μας ελπίδα, το μοναδικό μας όπλο. Ζητούμενο που αφορά στο σχεδιαζόμενο εμβολιαστικό κέντρο είναι, εκτός των άλλων, η στελέχωσή του σε προσωπικό. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εμφανίζεται πρόθυμη να διαθέσει προς την κατεύθυνση αυτή ποσό από το κονδύλι των 21 εκατομμυρίων ευρώ που έχει διατεθεί ήδη στη μάχη με τον κορονοϊό. Οι εμβολιασμοί συνεχίζονται κανονικότατα. Εμείς από τις 20 του Γενάρη, το οποίο έχουμε ξεκινήσει το εμβολιασμό εδώ στο εμβολιαστικό κέντρο, δικό μας κέντρο υγείας βορείου τομέα, πραγματοποιούμε πάνω από 120 εμβολιασμούς την ημέρα. Συνεχίζονται μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε να γίνονται κανονικά οι εμβολιασμοί και έχουν κλειστεί και τα ραντεβού. Σας λέω, μέχρι και τέλος του Μαΐου έχουν κλειστεί τα ραντεβού. Εξάλλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Χαράλαμπος Μπονάνος δεν έκρυψε τον προβληματισμό του ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων που καταγράφονται καθημερινά στην Αχαΐα, ενώ πρόσθεσε πως ακόμη δεν έχουμε δει τα όποια αποτελέσματα μετάδοσης του ιού στην τοπική κοινωνία από τα πάρτι που έγιναν σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους στην Πάτρα κατά το τελευταίο τριήμερο της αποκρίας.